Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοσλόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τελικά τι έγινε στην Αθήνα χθες, κύριε Κοσλόπουλε? Τελικά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Μάλιστα. Ένα τέτοιο σκηνικό όταν στείνεται, δηλαδή κατεβαίνουν οι θεσμικοί παράγοντες της Καστοριάς για να τους ανακοινώσει ο Υπουργός πράγματα που αφορούν το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο, ναι. Σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι προσδοκίες και περιμένεις να ακούσεις την επανεκκίνηση του έργου σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Με συγκεκριμένη ημερομηνία και με συγκεκριμένο άνθρωπο που θα κάνει. Και σε συγκεκριμένη εταιρεία που θα κάνει την επανεκκίνηση. Αυτά θέλαμε να ακούσουμε. Ακούσαμε χθες την επανεκκίνηση των διαδικασιών. Έτσι, μπράβο. Για να έρθει η στιγμή για να ξεκινήσει, αν θα ξεκινήσει κάποτε το πράγμα. Το είπε σωστά αυτό, και δεν ξέρω, δεν το πρόσεξαν πολύ χθες. Χθες το είπε, νομίζω, χαρακτηριστικά η κυρία Αντωνίου, η οποία έβγαλε ένα δελτίο τύπου κάπου εκεί το μεσημεράκι, και αυτό ακριβώς ουσιαστικά είπε. Δηλαδή, βγαίνει η κυρία Αντωνίου και μιλάει στον τίτλο του δελτίου τύπου χθες το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, είμαστε στη διαδικασία επανεκκίνησης του έργου. Διαδικασία επανεκκίνησης. Δεν ξέρω πόσοι προσέξατε αυτόν τον τίτλο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αλλά εδώ είμαστε. Διαδικασία επανεκκίνησης. Όχι επανεκκίνηση, όχι ημερομηνία, όχι εταιρεία. Διαδικασία επανεκκίνησης. Αυτό σημαίνει αυτό που έλεγα τόσα χρόνια, ότι 6 υπουργοί και υφυπουργοί είναι ο έκτος, ναι, στην κλίμακα των υφυπουργών και των υπουργών. 3 υπουργοί περάσαν και 3 υφυπουργοί. Ναι. Δεν ασχολήθηκαν οι 5 προηγούμενοι ουσιαστικά και σοβαρά με το θέμα αυτό. Και ήρθε τώρα ο έκτος υπουργός, ο οποίος ξεκινά τη διαδικασία για να βρεθεί λύση στις εκκρεμότητες που υπάρχουν με το φράγμα. Έτσι. Τις προσδοκίες όμως τις το είχε... πρώτο ερώτημα, ναι, κύριε Νατσούλη, που έκανα εγώ χθες, μόλις έκανε την πρώτη εισήγησή του ο υπουργός, ήταν αυτό που είπατε εσείς στην αρχή. Γιατί, κύριε Υπουργέ, από τον Φεβρουάριο του 20 που βγήκε η δικαστική απόφαση και οφείλατε τότε να συγκροτήσετε την επιτροπή που θα καταλήξει στο ύψος της αποζημίωσης και θα το συζητήσει με την εταιρεία, δεν το πράξατε? Ναι. Απάντηση δεν υπήρξε. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν υπήρξε. Καμία. Και πρέπει κάτι να πω προσπάθησε ότι... να πει, ναι, ο κύριος Παπαγιαννίδης ότι ένας υπάλληλος και τα λοιπά. Τώρα τι να σας πω. Ναι, λοιπόν, πολιτική απάντηση από τον Υπουργό δεν υπήρξε, γιατί χάθηκαν άλλα 2 χρόνια χωρίς να συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή. Και τι μας λέει τώρα ο Υπουργός? Θα γίνει αυτή η υπηρεσιακή επιτροπή, ναι, θα καταλήξει στο ύψος της αποζημίωσης με κάποια κριτήρια και κάποια, ναι, δεδομένα. Θυμίζω ότι η εταιρεία ζητάει 13 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, ζητούσε 13 εκατομμύρια. Υπήρξε και ένα άλλο ερώτημα, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στη συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος και από τον κύριο Κεπαψόγλου, αν υφίσταται κοινοπραξία και με ποια μορφή. Ναι. Ούτε η αυτό απάντηση, νομίζω, απαντήθηκε επαρκώς. Ναι, και η απάντηση είναι ότι νομικά υφίσταται, ουσιαστικά μπορεί να μην υφίσταται. Αλλά άρα με ποιον συζητάμε, νομική, κύριε Κοσλόπουλε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Με ποιον συζητάμε, κοιτάξτε, με ποιον θα διαπραγματευτούμε? Συζητάνε με την Ιόνιο. Αυτός είναι ο βασικός εταίρος της διαπραγμάτευσης. Σας έλεγα λοιπόν ότι 2 χρόνια δεν έγινε αυτή η επιτροπή, τώρα θα καταλήξει στο ύψος. Η εταιρεία ζητούσε 13 εκατομμύρια, τα πράγματα έχουν αλλάξει, γιατί τα καύσιμα αυξηθήκανε, τα οικοδομικά υλικά αυξηθήκανε, τα σίδερα αυξηθήκανε κτλ. Και η Επιτροπή θα τους κάνει μια πρόταση, θα τους πει εμείς σας δίνουμε το χ ποσό. Ναι. Εάν η εταιρεία δεχθεί το χ ποσό που θα προτείνει η Επιτροπή και συμφωνήσουν, θα υπογράψουν μια καινούρια σύμβαση και θα ξεκινήσουν να εκτελούν το έργο. Μάλιστα. Ο Υπουργός είπε ότι αν όλα πάνε καλά, μέσα στο έτος, μέχρι το τέλος του 2022, θα μπορούσε να ξεκινήσει το έργο. Αλλά ποιος μας λέει ότι όλα θα πάνε καλά? Μπορεί η εταιρεία να μην δεχθεί το ύψος της αποζημίωσης που θα προτείνει το Υπουργείο. Να δεχθεί αυτό το ύψος και να το πάρει και να προσφύγει στα δικαστήρια για το υπόλοιπο που αυτή διεκδικεί. Σωστά. Και εκεί είπε το Υπουργείο, ο Υπουργός, ότι θα μπορούσε πάλι να ξεκινήσει διεκδικώντας να λυθεί η διαφορά στα δικαστήρια. Θα μπορούσε όμως να μην συμφωνήσουν καθόλου. Εμείς όμως εδώ δεν θα βλέπαμε εργασίες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς εδώ, όσο γίνονται αυτά, εμείς εδώ θα βλέπαμε εκεί πέρα το εφιαλτικό τοπίο. Φυσικά.
Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα αδιέξοδο, πώς να το πω. Το μόνο θετικό είναι από όλη αυτή την ιστορία ότι επιτέλους μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης, ναι, και μετά από 2 χρόνια από τη δικαστική απόφαση, κάποιος υπουργός αποφασίζει να ασχοληθεί. Ναι. Αυτό είναι το θετικό. Αυτό είναι το μόνο τίποτα θετικό που βρίσκεται. Όμως, κύριε Κοσλόπουλε, επειδή δημιουργήθηκαν προσδοκίες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δημιουργήθηκαν αρχικά από τον ίδιο τον υπουργό, όταν είπε στον Κασαπίδη και στην Κοζατσάνη, θα έρθω στην Καστοριά ο ίδιος να τα πω. Που σημαίνει ότι τότε όλοι καταλάβανε ότι κάτι σημαντικό θα γίνει. Με πήρε και εμένα τηλέφωνο. Έτσι, εμένα μου είπε ότι το προηγούμενο Σαββάτο έρχομαι στον Εστόριο από την Πρέβεζα, πες μου πόσες ώρες χρειάζεται, θα έρθω στον Εστόριο για να κάνουμε τις ανακοινώσεις. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Στη συνέχεια με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι αλλάζει το πρόγραμμα, δεν βγαίνει το πρόγραμμα του Υπουργού, ναι, Ναυτής στον Εστόριο. Δεν ήταν αυτό, κύριε Κοσλόπουλε, δεν ήταν αυτό τελικά. Ήταν ότι το μέγεθος των ανακοινώσεων ή η σημαντικότητα των ανακοινώσεων δεν ήταν για να έρθει η Καστοριά. Ναι. Εάν ήταν να μας πούνε αυτή τη διαδικασία. Δεν χρειαζόταν να πάτε κι εσείς στην Αθήνα. Γιατί δεν πήγαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυτό το σκηνικό. Ναι. Αυτό το σκηνικό που στήθηκε χθες ήταν σκηνικό σοβαρών ανακοινώσεων. Φυσικά. Οριστικών ανακοινώσεων. Φυσικά. Δεν ήταν ελάτε να σας πω τι θα κάνω και πώς θα δουλέψω από εδώ και πέρα. Αυτό μπορούσε να μας το πει και τηλεφωνικά, και βέβαια, σε μια τηλεδιάσκεψη. Γιατί έπρεπε να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάτω για να ανακοινωθούν αυτά τα πράγματα. Εμείς κατεβήκαμε περιμένοντας ότι θα υπάρξει μια επανακίνηση του έργου. Εγώ γνώριζα και το είχα σχολιάσει και δημόσια ότι οι εκκρεμότητες είναι τόσες πολλές. Όχι, το είχατε και τόσες πει. Μεγάλες. Εγώ θέλω να σημειώσω, κύριε Κοσλόπουλε, επειδή πρόσφατα ήσασταν στην εκπομπή μας ακριβώς γι' αυτό το ραντεβού. Μάλιστα, ήσασταν ο άνθρωπος που αποκάλυψε εδώ στην εκπομπή μας ότι έχουμε αυτή ακριβώς τη συνάντηση. Ακριβώς. Όλοι θυμούνται λοιπόν ότι ήσταν πάρα πολύ επιφυλακτικός για το τι θα ανακοινωθεί στην Αθήνα. Μα γνώριζα ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν μπορεί τώρα από τη μια μέρα στην άλλη να έχουν λυθεί όλα αυτά τα προβλήματα και να ξεκινήσει το έργο. Αυτό ήταν το θέμα. Και έκανα μία υπόθεση, μία στο εκατομμύριο, ότι μπορεί να βρει κανέναν τρόπο, είτε κοινοβουλευτικό είτε νομικό, να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Μια μαγεία, κάτι δεν να υπάρχουν βρήκε. Τέτοιοι μαγικοί τρόποι όμως, έπρεπε να δουλέψουν. Και επειδή οι υπηρεσίες τους και οι υπηρεσιακοί τους και οι επιτροπές τους αρνούνταν τόσα χρόνια να δουλέψουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο και η πολιτική ηγεσία δεν έχει τη δύναμη να επιβάλλει την βούλησή της πάνω στους υπηρεσιακούς, το πρόβλημα παρέμενε στάσιμο. Και τώρα είχα την εντύπωση ότι μπορούσε ως διαμαγείας κάτι να γίνει. Αλλά σας είπα ότι δεν είναι εύκολο. Σας είπα ότι δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Μέχρι και ο κύριος Τζικαλάγιας, που εμφανίστηκε στην εκπομπή μας χθες, πάρα πολύ αισιόδοξος, βγήκε και στα social media, φόρεσε τη ζώνη και έφυγε για αυτό το ταξίδι, βγάζει αμέσως μετά δελτίο και μιλάει για συγκρατημένη αλλά βάσιμη αισιοδοξία για τη συνέχεια της κατασκευής του φράγματος. Έπεσαν δηλαδή τόσο πολύ και οι τόνοι και από τον κύριο Τζικαλάγια που καταλαβαίνουμε τι πανικός έγινε χθες εκεί. Γιατί χθες αυτό που έγινε, κύριε Κοσλόπουλε, είναι ότι κυλοπώνησε το βουνό και γέννησε ποντίκι τελικά. Ακριβώς αυτό είναι. Και δυστυχώς για ακόμη μια φορά η Καστοριά είναι πολύ πίσω στις προτεραιότητες, σε πάση περιπτώσει, των κυβερνώντων. Για αυτό το σημαντικό έργο και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή έθεσα το πολιτικό ερώτημα εγώ, για ποιο λόγο αυτή η καθυστέρηση, για ποιο λόγο δεν ασχοληθήκατε σοβαρά όλα αυτά τα χρόνια για να λύσετε αυτό το πρόβλημα και απάντηση δεν έλαβα. Αυτή είναι η ιστορία. Υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή, πέρα από το φράγμα του, του Νεστορίου, το οποίο θα το πούμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί εγώ αν θυμάστε καλά, όταν κάναμε μια τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Σκρέκα, τον πρώτον υφυπουργό που συνεννοηθήκαμε και μιλήσαμε τον Μάιο του 20 στην αντιπεριφέρεια Καστοριάς, παρουσία του Περιφερειάρχη, των βουλευτών κτλ. Για το φράγμα της ποταμίας. Είχα βάλει έναν όρο, κύριε Νατσούλη, και θέλω να το θυμίσω. Ναι. Γιατί ο σημερινός υπουργός δεν κατανοεί ούτε την γεωγραφία της Καστοριάς. Ο σημερινός υπουργός νομίζει ότι ο Δήμος Νεστορίου θέλει να κάνει 2 φράγματα για τον εαυτό του. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κατανοήσει ότι το φράγμα του Νεστορίου για το οποίο εξυπηρετεί το Δήμο Καστοριάς, τις εκτάσεις της Καστοριάς, γιατί το Νεστόριο δεν έχει καμία ανάγκη να αρδεύσει ούτε ένα στρέμμα. Έχει τα αρδευτικά του οργανωμένα και δουλεύουν. Στην περιοχή του φράγματος του Νεστορίου. Μιλάω για το Κρανοχώρι, την Τελέα κτλ. Φυσικά. Έτσι, αυτό το φράγμα αφορά την Καστοριά. Το φράγμα για το οποίο εμείς συζητάμε είναι το φράγμα της Δημοταμίας. Και εγώ στον κύριο Σκρέκα είχα πει
ότι προϋπόθεση για να γίνει το φράγμα του Νεστορίου είναι να εντάξετε το φράγμα της υποταμίας. Διαφορετικά δεν θα το επιτρέψω εγώ ο ίδιος. Και ο συγκεκριμένος υπουργός δεν μπορεί να κατανοήσει ούτε τη γεωγραφία. Δεν θα κάνω δύο φράγματα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους λέμε. Γι' αυτό είναι ένα θέμα. Ή εμείς δεν τους δίνουμε ακριβώς να καταλάβουμε τι θέλουμε. Θέλω να πω ότι πέρυσι η ίδια η κυβέρνηση μου είπε ότι εντός του 22 θα έχουμε ανάδοχο στο φράγμα της υποταμίας. Ναι. Και το 25 θα έχουμε παραδώσει το έργο. Ναι. Φέτος είπαν ότι πήγε σε δεύτερη προτεραιότητα και θα πάει αρκετά πίσω. Και ο σημερινός υπουργός νομίζω ότι στο μυαλό του δεν το έχει σε καμία προτεραιότητα. Εγώ αναλαμβάνω πολιτικές πρωτοβουλίες από την επόμενη εβδομάδα, τις οποίες θα σας ανακοινώσω τις επόμενες μέρες, για να προωθήσουμε το έργο αυτό. Γιατί αν η σημερινή κυβέρνηση γράφει στα παλιά της τα παπούτσια, μόνο αυτό θα πω, την απόφαση ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος επισκέφθηκε την υποταμία, ανακοίνωσε το έργο αυτό, το ενέταξε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης τότε με 10 εκατομμύρια ως μελέτη κατασκευή. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η μελέτη, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός και το έργο είναι στα αζήτητα. Αν δηλαδή την απόφαση ενός πρώην πρωθυπουργού του ιδίου πολιτικού φορέα την αφήνουν στην άκρη, τότε κάποιο θέμα υπάρχει. Κάποιο θέμα υπάρχει. Κάτι υπάρχει. Και θα πρέπει πραγματικά να το δούμε σοβαρά. Προειδοποιώ από το δικό σας ραδιόφωνο ότι μακάρι να έρθει εκείνη η ώρα να ξεκινήσει το φράγμα του Νεστορίου, αλλά θα υπάρξουν προβλήματα αν παράλληλα δεν προχωρήσει και το φράγμα της υποταμίας. Μάλιστα. Κύριε Κοσλιόπουλε, σας ευχαριστούμε γιατί νομίζω ότι ήσαν σταθέστατος στην τοποθέτησή σας σήμερα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.